Δεν θα καούμε, θα καούμε κι εμείς. Πάμε. Είναι η στιγμή που ξεσπάει φωτιά σε μια κατασκευή η οποία βρίσκεται σε ταράτσα πολυκατοικίας στο κέντρο του Ηρακλείου. Ακολουθούν εκρήξεις με πυκνούς καπνούς να ζουν την ευρύτερη περιοχή. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί επί της οδού Πινδάρου, με τη φωτιά να είναι ορατή και από την περιοχή της Όασης. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας μετέβησαν άμεσα στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς και πριν αυτή λάβει ανησυχητικές διαστάσεις. Σταμάτησε ένα αμάξι απέναντι και μας είπε ότι υπήρξε κάτι καπνί στην ταράτσα. Εκείνη τη στιγμή πήραμε τηλέφωνο την πυροσβεστική, αμέσως αποδόμησε από το κομματήριο, αλλά είχαν πάρει και απέναντι. Και το μόνο που μάθαμε ήταν ένα αποθηκάκι που είχαν εκεί και πήρε φωτιά. Όλοι οι πολυκατοικίες είναι ενωμένοι μία με την άλλη και ήταν πολύ επικίνδυνα. Είναι τεπόζιτα, είναι ηλιακά πάνω, είναι πολλά μπόιλερ, είναι πάρα πολλά. Και ήταν επικίνδυνο να γίνει καμιά έκρηξη. Οι φλόγες προκάλεσαν ανησυχία στους ενίκους της πολυκατοικίας, καθώς στην περίπτωση επέκτασής της, οι συνέπειες θα ήταν καταστροφικές στην πυκνοκατοικημένη περιοχή. Μαύρους καπνούς, ένα πράγμα. Φοβηθήκαμε, ναι. Και η γυναίκα του, η κακομίτσα, αλλά ευτυχώς που ήταν ο άντρας της εδώ και ο γιος της. Μεγάλη συνειδητοποίηση, γιατί δεν ξέραν τι, αν ήταν από κάτω, υπήρχε σοβαρό πρόβλημα. Ευτυχώς όλα καλά. Πρέπει να ήταν μεγάλη φωτιά. Πρέπει, γιατί γίνανε καπνοί, είχαν λιμανιάσει εδώ πέρα. Κανείς δεν κινδύνεψε, απλώς βγήκαμε δύο άνθρωποι με τα λάστιχα εμείς μέχρι να έρθει η περιοδοχή. Ένικοι υποστήριξαν ότι πιθανό να υπήρξε βραχυκύκλωμα στο μικρό αποθηκευτικό χώρο, ο οποίος βρίσκεται στην ταράτσα της πολυκατοικίας, ωστόσο οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά διερευνώνται από τον ακριτικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Προφανώς βραχυκύκλωμα ήταν. Ναι. Γιατί υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση, ήταν η μαύρη καπνή σε όλη τη ζωή και υπήρξε μεγάλο καπνό, ναι. Από ό,τι καταλάβα. Ναι, ήταν φωτιά μεγάλη με μαύρους καπνούς. Κινδύνεψε κανείς, ευτυχώς όχι. Δεν ήταν κανείς πάνω εκείνη την ώρα. Υπάρχει συνταράτησε ένα ξύλινο σπιτάκι από την Αφήπανα. Ένα σπιτάκι με εργαλεία είχε μέσα, ένα ξύλινο σπιτάκι που είχε εργαλεία διάφορα. Και ήταν εκεί... μια λάμπα προφανώς από εκεί. Μια λάμπα με φως είχε μέσα και προφανώς από εκεί έγινε. Πανικοβλήθηκα μόνο. Δεν ξέρω τώρα, εκεί βάζαμε τα εργαλεία μας, όταν με αποθηκάκι ήταν. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς, δεν είμαι ειδικός να ξέρω τι έχει γίνει. Νωρίτερα, σταθμευμένο όχημα στο πάρκινγκ του Πανεπιστημίου Κρήτης πήρε άγνωστο πως φωτιά με άνδρες της πυροσβεστικής να σπέβουν στο σημείο, αντικρίζοντας τραγικές εικόνες. Σκύλος κάηκε στο εσωτερικό του αυτοκινήτου με τη φωτιά στο όχημα, επίσης να διερευνάται από το αρμόδιο τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας.